υπάρχει μία, όχι πάθηση, πώς να το πω, η ασθένεια του καλού μαθητή, έτσι. Δηλαδή, αυτοί που έχουν μάθει να είναι καλοί μαθητές, από το δημοτικό, το γυμνάσιο, το σχολείο και στο πανεπιστήμιο το ίδιο, πας μετά στη δουλειά, σε μια μεγάλη επιχείρηση, μικρή επιχείρηση ή στην ισχύ κατά δικό σου και ξαφνικά βλέπεις ότι πλέον δεν έχεις κάποιον ο οποίος να σου λέει θα σε με βάση μια κλίμακα που έχω από πριν αποφασίσει, ένα standard test, και μέχρι εκεί μπορεί. Πλέον είσαι... πρέπει να πάρει αποφάσει διαφορετικά. Αν συνεχίσει να κάνει ό,τι σου λένε, δηλαδή αν συνεχίσει να είσαι ο καλό μαθητή, θα φτάσει μέχρι εκεί. Και ο άλλο που μπορεί να ήταν πιο μέτρο από σένα, αλλά είναι λίγο πιο δραστήριο και θα πάρει πρωτοβουλίε, θα πάει εκεί. Δηλαδή, αν συνεχίσει απλά να είσαι ο, ο yes man, ας πούμε, να το πω έτσι, όπω είχε μάθει, γιατί έτσι εκπαιδεύτηκε τόσα χρόνια. Απλά να υπακού στου ανώτερου που έχει εκείνη τη φάση, είναι καθηγητέ σου, έτσι. Αν υπακούσει απλά στου ανώτερου και δεν σκεφτείς ότι ρε φίλε, ο άλλο μου ζητά να κάνω αυτό στη δουλειά. Μήπω όμω αυτό εμένα δεν με πάει μπροστά. Μήπω έχω να αντιπροτείνω κάτι καλύτερο το οποίο και να το θέλει ο εργοδότη και εμένα να με κάνει καλύτερο. Οπότε. Α, ε, δεν θα το σκεφτεί ποτέ γιατί εσύ το πρώτο που θα πει είναι ναι. Ναι, κατευθείαν. Γιατί να πει όχι. Τόσο και τόσα χρόνια έλεγε ναι και πήγαινε καλά. Γιατί τώρα να το αλλάξω το μοντέλο. Πώ θα ξαναεκπαιδεύσει τον εγκεφάλο. Και βλέπω παιδιά πολλού οι ήταν εκπληκτικοί και μαθητέ φοιτητέ και μετά, όταν βγαίνουν στην αγορά εργασία ή βρίσκουν δουλειέ, είναι λίγο. Του βλέπω λίγο δεν είναι ευχαριστημένοι πια. Δεν ξέρω αν το έχετε δει σε αυτό καθόλου. Αρκετέ φορέ. Ε, Ξέρει τι, σκέφτομαι. Από τη μία, έχει τόσου τόσες πολλού τρόπου να πάρει γνώση και να το δουλέψει. Και μερικέ φορέ, άλλε βλέπω ότι είμαστε τόσο χωμένοι σε ένα τούνελ που δεν βγαίνει με τίποτα, α πούμε. Δηλαδή, μα ρωτάνε άνθρωποι συνέχεια και είναι λογικό, το είχαμε κι εμεί. Τη βλέπω, τι να πάω να τη πω. Σαν opening line, δηλαδή, σαν ναι. ατάκα. τι ναι. Και, λέμε, παιδιά, το συζητάγαμε και χθε στο live που κάναμε με τον Σπύρο. Ε, δηλαδή, τώρα πιστεύει ότι μια ατάκα κάνει ποιοτική σχέση. Ωραία, τη τι, τι, είπε, μου αρέσει. Εντάξει, θα σε κεράσω μια μπουγάτσα. Εντάξει, και η άλλη θα γελάσει. Εντάξει, τι θα κάνει, θα πα να πάρει μπουγάτσα. Τι θα κάνει, Μετά, τι θα τη πει, Τι θα κάνει. Μίλκο, μετά. <laughs> μετά. <laughs> δεν βοηθάει το μίλκο. Ναι, πάρα πολύ. <laughs> Εντάξει, αυτό είχα. Ε, όταν σκεφτώ κάτι καλύτερο, θα έρθω ξανά. Και Χριστό, με... να σου πω την είπα την μπουγάτσα, ρε, να σου πω πώ πάει μετά. Δεν δε, δε πάει καλά. <laughs> <laughs> δεν θα πάει καλά. Πάντω, φίλε, δεν είναι θέμα του καλού μαθητή, πιστεύω. Γιατί ε, το έχω σκεφτεί. Ε, καταλαβαίνω πώ το θέτει και έχει μια βάση. Το ζήτημα ποιο είναι ότι υπάρχουν πολύ καλοί μαθητέ που επιτυγχάνουν σε πολλά και συνεχίζουν να είναι επιτυχημένοι μέχρι το τέλο τη ζωή του. Ε, πιστεύω ότι έχει να κάνει με την ανάπτυξη τη κριτική σκέψη. Δηλαδή, υπάρχουν μαθητέ που όντω, επειδή το εκπαιδευτικό σύστημα οδεύει λίγο προ την παπαγαλία, ε, να μην το έχουν αναπτύξει, να μην έχουν αναπτύξει την κριτική σκέψη τόσο πολύ όσο άλλοι άνθρωποι που είχαν και άλλα να παίξω. Και αυτό είναι ένα ζήτημα μεγάλο δηλαδή, στην εκπαίδευση. Θα μπορούσαμε να, να συζητήσουμε πώ μπορούμε να αναπτύξουμε την κριτική σκέψη των ανθρώπων, για να μπορούν να τα πάνε σε ένα άλλο περιβάλλον πέραν του σχολείου, που είναι λίγο πιο προστατευμένο, λίγο πιο έτσι αποστηρωμένο, να έχουν τον τρόπο να ανταπεξέλθουν. Ε, και αυτό έχει να κάνει κυρίω με την εκπαίδευση γενικότερα. Γιατί στην Ελλάδα δυστυχώ δεν είναι τόσο ανεπτυγμένη αυτό που, αυτό που λέμε ε, διαβίου μάθηση. Δηλαδή, κάποιοι άνθρωποι μπορούν να το κυνηγήσουν από μόνοι του όμω. Δεν σε οδηγεί το σύστημα συσσαγωγικά ότι ξέρει τι πάντα μαθαίνει. Τελείωσε το σχολείο, ωραία. Πάμε στο πανεπιστήμιο και άμα τελείωσε το πανεπιστήμιο, τέλειωσε. Είσαι στη ζωή μόνο, σου φίλε. Όχι, συνεχώ πρέπει να μαθαίνει. Και αυτό που θα μαθαίνει κυρίω δεν είναι άλλη μια γνώση, γιατί τη γνώση την έχει εδώ, στο κινητό σου συνέχεια. Είναι το πώ σκέφτεσαι. Μπερδεύουμε τη μνήμη και την απομνημόνευση με τη μάθηση. Αυτή είναι η διαφορά και η μάθηση είναι πώς θα κάνεις τη γνώση χρήσιμη για τη ζωή σου. Η απομνημόνευση είναι ότι απλά το γνωρίζω. Το ότι το ξέρεις δεν σημαίνει ότι μπορείς να το κάνεις χρήσιμο. Δεν είναι το ίδιο. Το ότι εσύ θα μάθεις απ' έξω, ας πούμε, εξετάσεις. Ε, ναι, το ότι θα μάθεις απ' έξω ένα μάθημα και θα τα γράψει γιατί τα θυμάσαι. Δεν σημαίνει ότι έχεις γνώση αυτού που γράφεις ή έχεις μάθηση. Σημαίνει ότι έχει μνήμη αυτό που γράφει μόνο. Έχει <laughs> μνήμη. Εκείνη τη στιγμή για... τουλάχιστον και Φυσικά αυτό θα πάει σε walking memory και σε κάνα 24 ώρε, 48 ώρε θα έχει ξεχαστεί έτσι. Γιατί θα έχει μπει κάτι άλλο. Δεν μπορεί να τα θυμάσαι όλα. Οπότε αυτό έχει διαφορά. Γιατί αυτό το βλέπουμε, α πούμε, πολύ απλά. Και δεν θέλω τώρα να, να... να ρίξω ανάθεμα κάπου, αλλά το βλέπουμε και στι σχολέ οδηγών. Η σχολή οδηγών, ποια είναι, θα πα να δώσει τα σήματα, θα κάνει κάποια μαθήματα και ξέρει να οδηγεί. Δεν ξέρει να οδηγεί. Τι να κάνουμε τώρα. Γιατί. Έχει απλά την άδεια να οδηγεί. Έχει μόνο απλά, αυτό τίποτα έχεις άλλο. Δεν την άδεια, το δίπλωμά σου. Αλλά έχει βρεθεί σε πραγματική κίνηση. Σε έχει βγάλει κάποιο στην εθνική και σου πει τράβα χειρόφερο να τώρα δω. Να δω, θα κάνει. Σε συνθήκε οι οποίε είναι δύσκολε. Όχι. Γι' αυτό και μα παίρνει πολύ χρόνο και ο καθένα μαθαίνει μόνο του ή δεν μαθαίνει ποτέ ή είμαστε λίγο περίεργοι στο πώ οδηγούμε. Άλλο λοιπόν το απομνημονεύω κάτι και το γνωρίζω Άλλο η μάθηση πώς το κάνω χρήσιμο αυτό στη ζωή μου. Γιατί μετά έρχεται και το φίλτρο, το critical thinking, που για μένα είναι, είναι σως, έτσι. Ότι πώς μπορώ να χρησιμοποιήσω προς μου αυτό που έμαθα. Εντάξει, γιατί άμα κα, κατά τη διάρκεια, ας πούμε, που δημιουργούσαμε και εξελίσσαμε την εταιρεία, Πάντα κάθομαι και μελετάω, ειδικά όταν πήραμε τμήματα και τα χωρίσαμε τις τμήματα, ο καθένα στην εταιρεία, με του ιδιοκτήτε. Ε, άρχισα να μελετάω management. Πάντα μελετάω management. Ε, δεν έχει Συγγνώμη, ο Σπύρος είναι όχι απλά ειδικό, εντάξει, είναι expert, αλλά. Ε, δε, 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 δε μπορώ. δεν, δεν, δεν μπορώ. Δεν είναι το ίδιο στην εφαρμογή. Yeah, είναι όχι. πολύ πιο δύσκολο, γιατί το δεν διά... είναι μια άνθρωπη βγή. Oh, πες, πες, πες όχι, το, διά... το ότι διαβάζει όταν άλλη, α πούμε, ο καθένα, δεν σημαίνει ότι ξέρει τι να κάνει με αυτά που έχει μοιράσει στο σταυρό πάνω. Στο σου να λε, έχει ένα σταυρό. Εντάξει, και βλέπει απειλέ και τι ευκαιρίε κτλ. Ε, δεν ξέρει τι να τα κάνει μετά. Ωραία, το μάθεις αυτό το πράγμα. Είναι εδώ, μπορεί να το κάνει σου όταν πώ το κάνω. Το ξέρει, δεν χρειάζεται να το ξέρει απ' έξω. Το ξέρει, το βλέπει, το κάνει στον πίνακά σου. Ωραία, τώρα τι. αυτό θέλει εμπειρία, θέλει και critical thinking, θέλει μάθηση. Πολύ εύκολο. Και θέλει και λίγο ρε παιδιά δημιουργικότητα. Δηλαδή θέλει να μπορεί ε, να βρει τη σκέψη. Αυτό δεν διδάσκεται ρε παιδιά. Δεν σου μαθαίνει κάποιο ότι Πρέπει να καταλάβω τι σκέφτεται ο Γιώργος που δουλεύει μαζί μου και τι σημαίνει πραγματικά συνεργασία. Οτι είσαι και okay εκεί που πάμε. Ωραία. Έτσι μπορώ εγώ να βοηθήσω. Εσύ πως μπορείς να βοηθήσεις; Ωραία. Χριστό, δεν. Οκ. Okay. Αναχαθείς Γιώργο. Ωραία. Ή έλα λίγο να δούμε. Δεν, δεν μπορεί να το μάθει αυτό κανεί. Η ανθρώπινη επικοινωνία. Για την ενσυναίσθηση μόνο... λε εσύ να, να, να μπαίνω σε διαδικασία να σκεφτώ πριν Πολύ πω πώ θα σκεφτεί ο άλλο κτλ. Πρέπει να καταλάβω τι σκέφτεσαι. Και... Αυτό είναι μία από τι βάσει του φλερτ. Γιατί είσαι αυθεντικό. Αν δεν είσαι αυθεντικό, δεν μπορώ να σε εμπιστευτώ. Τι να κάνουμε τώρα. Θα μου δείξει κάτι που δεν είσαι. Όταν πει παιδιά, κοιτάξτε, είπα μαλακία. Ναι, <Κι> εντάξει. Αλήθεια τώρα, είμαι οκ okay με μένα, γιατί, γιατί και εσύ έχεις πει, και ο Σπύρος έχει πει, και ο Κωνσταντίνος έχει πει, γίνεται η σύνδεση. Mm. Αν δείξω ότι ήταν έξυπνο αυτή η παπάντζα που είπα, εσύ θα πεις, πω, πω. Yeah. Δεν γίνεται το connection. Η αυθεντικότητα αυτή λοιπόν υπάρχει και στο φλερτ, υπάρχει και σε όλες τις ανθρώπινες σχέσεις. Yeah. Ναι, ναι, ακριβώ. Και γενικά να μπαίνει στη δικασία να σκέφτεσαι πώ σκέφτεται και ο άλλο. Και ότι ξέρει, δεν χρειάζεται να προσπαθήσει να δείξει κάτι, γιατί αυτό φαίνεται πρώτα απ' όλα. Το ψεύτικο, το προσωπικό. Έχω την εντύπωση ότι στι περισσότερε των περιπτώσεων κάνει μπάμπερ, παιδιά. Δηλαδή, αν πάω σε. Ακόμα και συνέδριξε δουλειά να πάω εκεί, είμαι σε μια κατάσταση έτσι συνέχεια και λίγο χωρί ανέκφραστο και προσπαθώ απλά να πω ένα ποίημα που έχω μάθει. Ε, δεν κάνει μπάμπερ. Yeah. Απλά μην φτάσουν και στο άλλο άκρο, γιατί τώρα μπορεί να το ακούσει κάποιο και να πει ξέρεις, που έχει λιγότερη εμπειρία από τη ζωή και να πει, α, οκ, okay, άμα αυτό ή αν ρίχνω λίγο τον εαυτό μου ή μπαίνω στα μπαμπούτσια του άλλου συνέχεια, θα είναι τέλειο. Δεν είναι τέλειο, θέλει μια ισορροπία. Εντάξει. Ναι, 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 πολύ Γιατί σωστά. δεν είμαστε γελοτοποιοί κανενό και δεν χρειάζεται, ρε φίλε, να ικανοποιούμε και το του πάντε. Θα φτάσουμε στο σημείο που εμεί νιώθουμε καλά με αυτό. Πολύ, πολύ σωστά. Ναι, ναι, κοίταξε. Αλλά ό,τι λέμε και ό,τι λέω και εγώ, παιδιά είναι μέχρι, ξέρει, δεν υπάρχει κάτι το οποίο είναι χρυσό. Ναι, 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 Όλα μπορεί να ισχύουν ή να μην ισχύουν, υπά... Σκεφτόμουν πολύ και για το εργασιακό. Δηλαδή, εσείς έχετε ήδη ή μάλ... έχετε ασχοληθεί αρκετά με τι ανθρώπινε σχέσει, ειδικά στην προσέγγιση έτσι, μεταξύ των δύο φίλων ε, άνδρων και γυναικών. Ε, στο εργασιακό, ε, το σκέφτεστε, έχετε ασχοληθεί, θα θέλατε δηλαδή να βάλετε και κόρση να το εξελίξετε προ τα εκεί, Λοιπόν, Α, είναι ενδιαφέρον μου το ρωτά γιατί. Ξέρουν οι άνθρωποι που παρακολουθούν καιρό ότι έχω μια εμπειρία στο management και στο κομμάτι αυτό. Α, που για πολύ καιρό ζητούσαν να κάνουμε κάτι πάνω σε αυτό το κομμάτι, γιατί ε, όποιε απαντήσει δίναμε όταν μα ρωτούσαν στα live μα ή τέλο πάντων στι αλληλεπιδράσει που έχουμε το κοινό μα, ε, το προσεγγίζαμε πάντα ανθρωποκεντρικά. Δηλαδή, θα προσλάβουμε έναν άνθρωπο εδώ, δόξα τω Θεώ, σε 30 τόσα άτομα τώρα, βάσει του πώ νιώθουμε με αυτόν. Όχι απαραίτητα με την τεχ, τεχνική κατάρτισή του. Ή τα τυπικά του προσόντα. Ε, και αυτό αρέσει πάρα πολύ στον κόσμο και βασικά είναι αυτό που πετυχαίνει. Δεν είναι το Men of style αυτό. Είναι αυτό που πετυχαίνει παγκοσμίω πλέον. Δηλαδή πρέπει να νιώθει καλά με τον άνθρωπο που συνεργάζεσαι. Και πρέπει να κάνει και του άλλου να νιώθουν καλά μαζί σου. Οπότε οι άνθρωποι που αντιμετωπίζουν τοξικού συναδέρφου, τοξικού προϊσταμένου, οι άνθρωποι που λένε πώ να εκφράσω τα πραγματικά μου θετικά προσόντα, ε, θέλουν κάποια βοήθεια. Και στο επόμενο διάστημα, δεν ξέρω πότε θα προβληθεί αυτό, αλλά πολύ σύντομα θα βρουν στο man μια ακαδημία που θα μπορούν να του βοηθήσει σε αυτά τα εργασιακά ζητήματα. Ε, οι άνθρωποι που έχουν ζητήματα με του συναδέλφου του, με του προσταμένου του, με το πώ να παρουσιαστούν, με το πώ να διαχειριστούν τέτοιε καταστάσει σε εργασιακά ζητήματα, θα βρουν εδώ ένα μπούσουλα. Και μαζί με το πώ η προσωπικότητά του μπορεί να αναπτυχθεί και με τα άλλα δηλαδή προγράμματα του of Style, θα μπορούν πραγματικά να έχουν μια πολύ καλή οδό στο, στο πώς πώ να έχουν μια καλή καριέρα, μια εξέλιξη καριέρα του. Ε, προσπαθούμε να το αναπτύξουμε όσο μπορούμε, πάντα ανθρωποκεντρικά όμω. Ναι, ναι, κατάλαβα. Δεν μα νοιάζει δηλαδή τώρα το βιογραφικό σου, ρε φίλε, τόσο πολύ. Να το παρουσιάσουμε ωραία. Αλλά δεν με νοιάζει αν έχει δουλέψει μόνο σε μια καυτέρια. Με ενδιαφέρει τι έκανε στην καυτέρια. Με ποιου ανθρώπου μίλησε. Τι κατάφερε εκεί πέρα. Πώ αναπτύχθηκε η καυτέρια. Πώ αναπτύχθηκε ο τρόπο που οι πελάτε βλέπουν την καυτέρια. Εντάξει, γιατί πολλοί άνθρωποι θα σου πούνε. Εντάξει, μου δούλεψα μαύρα και πέρασε την καυτέρια του θείου μου. Μετράει αυτό. Είναι ωραίο, είναι σημαντικό. Έκανε κάτι καλό. Πέτυχε κάτι. Για κάποιον εργοδότη αυτό είναι σημαντικό. Μπορεί κάποιο να το θέλει. Μην το βγάλει το βιογραφικό σου, βάλει το μέσα. Έλα να το παρουσιάσουμε ωραία. Σου λέει ο άλλο, ξέρω εγώ, έκανε μια περιστασιακή δουλειά το καλοκαίρι. Ωραία. Δηλαδή εσύ την ώρα που οι άλλοι κάνανε διακοπέ, εσύ δούλευε. Αυτό δείχνει κάτι για σένα. Δείχνει πειθαρχία. Δείχνει έναν άνθρωπο που θέλει να εξελιχθεί. Για κάποιον εργοδότη, αυτό είναι σημαντικό. Δεν μα το μαθαίνει κανένα αυτό επίση. Και σχολικό προσατολισμό να κάνει, δεν στα λένε φίλα αυτά. Σου λένε, ένα, βάλει να κάνουμε ένα τεστ, ε, α, εσύ θα γίνει επιχειρηματία, εσύ θα γίνει το πιο ποιου κλπ. Μέχρι εκεί.